Με στόχο να φτάνουν πιο κοντά και πιο νωρίς σε κάθε φωτιά κατά την έναρξή της, εκκινούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σχεδιασμό για τη νέα αντιπυρική περίοδο, ως μέρος του γενικού σχεδιασμού και του στόχου που έχει θέσει η πολιτεία για φέτος απέναντι στις πυρκαγιές. Φαίνεται πως η κλιματική κρίση μας έχει προσπεράσει. Είναι ανάγκη λοιπόν και εμείς να επιταχύνουμε για να προλάβουμε να ετοιμαστούμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα, αυτές τις καταστροφές. Παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, σήμερα στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, κατά την οποία ο Υφυπουργός διευκρίνησε ότι άμεσα προς την κατεύθυνση της καλύτερης δυνατής αντιμετώπισης των έντονων φαινομένων που φέρνουν μεγάλες καταστροφές, θα υπάρξει ενίσχυση και στα εναέρια μέσα, αλλά και στο προσωπικό. Προσλαμβάνουμε ήδη 650 δασοκομάντο και 50 πτυχιούχος και επιπλέον προσωπικό αλλά και εναέρια μέσα με τα οποία θα προσπαθήσουμε να είμαστε νωρίτερα στη φωτιά, κοντύτερα στη φωτιά στην έναρξή της, έτσι ώστε να την προλάβουμε σε πρώτο χρόνο. Στη σύσκεψη στο Ηράκλειο μαζί με τον Υφυπουργό βρέθηκε και ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος αλλά και ο συντονιστής επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου, Αιγαίου και Κρήτης. Να μπορέσουμε να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και να μπορέσει να είναι ασφαλής ο πολίτης και οι επισκέπτες του νησιού κατά το ερχόμενο καλοκαίρι, καθώς όπως βλέπετε τόσο οι καιρικές συνθήκες αλλά και τόσο τα φαινόμενα των πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια είναι καταστροφικά. Η δυναμική μας έχει αυξηθεί και σε αέρια μέσα και σε μονάδα η οποία έχει ιδρυθεί και ενισχύεται και με προσωπικό ακόμα περισσότερο. Ο σχεδιασμός έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα φέτος για την αντιπυρική περίοδο. Και έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες με τους φορείς, τις επαφές, ούτως ώστε να έχουμε το αποτέλεσμα, το επιθυμητό, όσον αφορά την αντιπυρική περίοδο την οποία έρχεται. Για την αναγκαιότητα συνεργασίας με αυτοδιοίκηση και εθελοντές, μίλησε και ο Περιφερειάρχης Κρήτης, που σχολίασε αφενός μεν ότι η περιφέρεια θα στηρίξει με όποιο τρόπο μπορεί την πυροσβεστική, αφετέρου δε σχολίασε πως το 2023 ήταν μια χρονιά που σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές κύλησε ομαλά, ευχόμενος το ίδιο να συμβεί και φέτος. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να ενεργοποιήσουμε όλους τους δήμους της Κρήτης, τις εθελοντικές οργανώσεις, όλους τους ανθρώπους για να μπορούμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε με τους συναρμόδιους φορείς, με τον κύριο Περιφερειάρχη, με την τοπική αυτοδιοίκηση, το σύνολό της, με τις ένοπλες δυνάμεις, με τα σώματα ασφαλείας και βέβαια με τους δασικούς μας και τους εθελοντές οι οποίοι μας πλαισιώνουν, έτσι ώστε να προετοιμαστούμε να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά τα Χανιά και το Ρέθυμνο χθες, σήμερα εκτός από τη σύσκεψη πραγματοποίησε επισκέψεις σε πυροσβεστικές υπηρεσίες του Ηρακλείου και του Λασιθίου.